Και η νότητα του σώματος είναι διαδικασμένη.
pensando bene su di me. Se la nostra carica non cadesse sempre la prima di tutta la luce, un libro di nascita oggi. Il ragazzo fiato ha avuto di prima voce della realtà e pensi di essere tra le tesi di Dies di una continuità di dottorato, a fino ad aspettarsi in alza sede che come successe tra le famiglie, tutte le volte che accade sono di me. Mi è stato tutto un elaboro di più sentito di prima scienza, lunghi e in una cosa può essere di sentito di prima a poi una cosa che ha di più. Questo è il nostro tempo, και αυτή η συμβίβαση διακόπηκε με έναν δύο τρόπο.
κομμάτι ενός συμβολικού, μιας συμβολικής τραγικής βιαιότητας που δεν έβαζε ενός ανθρώπου, τουλάχιστον πολιτισμένο. Η Ελλάδα δεν είχε και πιστεύω λόξικα ότι δεν θα έχει ποτέ από τους ίδιους πόλεμους. Ωστόσο, δεν είναι ποτέ οι άλλοι. Είμαστε πάντοτε εμείς, πίσω στην δουλειά, να μπορούμε να απομονώνουμε έγκαιρα και να μπορούμε να διαβλέπουμε έγκαιρα καταστάσεις οι οποίες εποάζονται μέσα στους πόλεμους. Ειδικά εμείς. Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας που σας έδειξε να μιλήσει είναι του φιλελεύθερου think tank. Είναι ο χώρος της εξαμενής σκέψης των φιλελεύθερων ιδεών. Και σαν τέτοιο, έχει υποχρέωση, καθήκον και κυριότερα απ' όλα έχει πίστη στην πιο απάνθρωπη και στην πιο βάρβαρη πρακτική εξόντωσης ανθρώπων βάσει της φυλής τους και μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ.
κύριε Περιφερειάρχη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Σεβαστέ Πατέρα, κύριε Περιφερειάρχη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κύριε Δήμαρχε της Θεσσαλονίκης, κύριε Πρόεδρε Οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης, αξιότιμη κύριε Διευθύντρια του Ινστιτούτου Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμαλής, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Κοινότητας, κύριε Πρόεδρε της Μεγάλης Μουσικής Θεσσαλονίκης, συνήθως συγκεκριμένοι κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός Μετεδίας και Δράκης, κύριος Θόδωρος Καράου, σας ευχαριστεί θερμά για την πρόσκληση που απευθύνατε να καλοπαιδευτεί στη σημερινή εκδήλωση. Δυστυχώς, παρά την επιθυμία που να βρίσκεται σήμερα κοντά μας, ανηγυμένες υποχρεώσεις που θεωρούν αυτή τη δυνατότητα, καθώς βρίσκεται στην Αθήνα, εκτάκτως για να παρασύρει την ονομαστική ψηφοφορία που γίνεται σήμερα στην Βουλή. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας τη σημασία της αναλόγου εκδήλωσης του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής, η οποία διοργανώνει την υποτιμητική του Υπουργείου Μακεδονίας και Δράκης, μου ζήτησε να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά για την πρόσκληση και να απευθύνω ένα σύντομο χαιρετισμό ως διευθυντής του πολιτικού του γραφείου. Κυρίες και κύριοι, η ιστορία είναι ένα συνολικό μεσογείο τάξεων, μάρτυρα του παρελθόντος, παράδειγμα και δάσκαλο για το παρόν, μεγάλο σύμβολο για το μέλλον. Απόψε, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο Δημοκρατίας μας ταξιδεύει στα δύσκολα μονοπάτια της Νίκης, επιχειρώντας να αναδείξει την πολύπλοκη συνεισφορά της Αμερικής κοινότητας στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας από τους Βαλκανικούς πολέμους μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια δυναμική και ακμάζουσα κοινότητα που αποτέλεσε πολύτιμο κομμάτι του ιδιαίτερου χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης και η οποία διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην κοινωνική, οικονομική, πνευματική και πολιτιστική ζωή του τόπου μας. Για περισσότερους από 20 αιώνες, η Θεσσαλονίκη στα δρομοδρόμια αρμονική συνύπαρξη πολιτισμών υπήρξε το καταφύγιο των κατεδιωγμένων ευρέων της Ευρώπης. Ένα ιστορικό και πνευματικό κέντρο της Εβραϊκής Διασποράς και μια από τις σημαντικότερες εβραϊκές κοινότητες στον κόσμο, η Νέα Ιερουσαλήμ, όπως συνήθιζαν να την αποκαλούν. Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη του Αριστοτέλη, αλλά και του Ραβίνου Σλόμ Αλκαπέ, που έγινε παγκοσμίω γνωστό για του ψαρμού του. Υπήρξαν εποχές, όχι πολύ μακρινές, που η εβραϊκή κοινότητα αποτελούσε σημαντικό πληθυσμιακό στοιχείο στην πολιτισμική και κοσμοπολίτικη Θεσσαλονίκη, η οποία στις αρχές του 20ου αιώνα βίωσε την πιο πολυκύμανη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης στις 26 Οκτωβρίου του 1912 και η ενσωμάτωσή της στον ελληνικό εθνικό κορμό ως αποτέλεσμα των Βαλκανικών πολέμων σημαντοδότησε την αρπαχή μιας νέας περιόδου την εβραϊκή κοινότητα της πόλης. Η μεγάλη πυρκαγιά του 1917 δεν επιπτώθησε. Τι και αν η φωτιά κατέστρεψε σχεδόν όλες τις συναγωγές, έχασε δεκάδες σχολεία και άφησε άσχημους περίπου 53.000 Εβραίους, οι οποίοι βρήκαν το κουράγιο να συγκροτήσουν και πάλι την κοινότητά τους, να οικοδομήσουν μια νέα ζωή πάνω στα ερήπια και καθόλου τη διάρκεια του εσωπολέμου να αναδειχθούν εκτείνω σε σημαντικό παράγοντα της πόλης. Τα χρόνια της αρχής έμενε να διακόψει βία ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Στον πόλεμο του 40-41, με φιλοπατρία και ηρωισμό, περίπου 13.000 Έλληνες Εβραίοι θα στελεχώσουν τις ένοπλες δυνάμεις με τις απώλειες τους να έρχονται σε 513 νεκρούς και 2.743 τραυματίες. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον αρχιερέως καρματάκι Μορτεχάη Χρυσή, ο οποίος, αφού έλαβε μέρος στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και την κρασιακή καταστροφή, έπεσε μαθαίνοντας στην Πρεμετή, όντας ο πρώτος αναβαθμό ανώτερος αξιωματικός στον Ελληνοαμερικανικό πόλεμο. Η υποδούλωση όμως της Θεσσαλονίκης στις δυνάμεις του άξονα οδηγήσει στο ολοκαύτωμα του 1942. Ένα ολοκαύτωμα το οποίο πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της θεμελιώδης αρχής της ελευθερίας και κατάρτισης της ερώτησης της ανθρώπινης οντότητας, είχε ως αποτέλεσμα την εξόντωση του 96% του εβραϊκού πληθυσμού της πόλης. Ελάχιστοι ήταν εκείνοι που επέζησαν στα σταθμόντα συγκέντρωσης. Παρά το γεγονός όμως ότι το ολοκαύτωμα στέρισε από τη Θεσσαλονίκη ένα κομμάτι της ψυχής της, όσοι επέζησαν χάρη στην επιμονή τους, μπόρεσαν να αποτελέσουν ξανά μια ζωντανή πραγματικότητα, συμμετέχοντας συνεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου προφίλου μιας ευρωπαϊκής μεγαλούπολης. Κυρίες και κύριοι, προεπίπτυξη και γράψη πως είναι ευτυχής όποιος μελέτησε την ιστορία, γιατί αυτός ούτε τους πολίτες παρεκκλεί στην καταστροφή, ούτε ο ίδιος γίνεται άδικος. Άλλωστε, η ιστορία θα γνωρίσει μονάχα έναν νόμο να κυνηγάει το ξένο, να αναζητά με την πολύ την αλήθεια και να την παρουσιάζει. Διότι η ιστορία διδάσκει τα πάντα. Δεν ξεχνάμε ούτε την αναξιολογούμε. Οι Εβραίοι αποτελούν συστατικό κομμάτι τη ζωή αυτού του ευλογημένου τόπου
Η παρουσία του στέλνει έναν ισχυρό συμβολισμό. Είστε εδώ, επιβιώσατε και συνεχίζετε. Αποτελείται από το παράδειγμα τη αστυνομικότητα και τη διαπλατική δύναμη. Σήμερα, μισό και πλέον ώρα μετά την τρίτη του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, οφείλουμε και πρέπει να κλείσουμε τι πόρτε στου νεόπλου και τι διχόνοιε του ρατσισμού, διδάσκοντα τι νεότερε γενιέ τα ωραία και αποτελέσματα τη μυσαλλοδοξία και του φανατισμού. Η προσήλωσή μα στην ιστορική αλήθεια είναι η καλύτερη μέχρι τη δικαίωση τη θυσία των ελληνικών Εβραίων. Η διατήρηση τη μνήμη αποτελεί ασύνδετη προστασία για το μέλλον. Γι' αυτό και η ανάμειξη των ολοκαυτών του αποτελεί προεκλογική σειρά και χρέο. Διότι είναι χρέο μα να διαφυλάξουμε ω ύψη την προτεραιότητα, το σεβασμό, την αλληλοκατανόηση, τη συμπλήρωση και την ειρηνική συνύπαρξη. Κάπου εδώ και το γραπτόμενο κείμενο, γιατί δεν μα συγχωρείτε και κάτι. Πριν από 45 χρόνια γεννήθηκα στην Κοζέν, όπου έζησα μέχρι το 2003, γιατί είχα ένα μικρό διάλειμμα από του συγγνώμη στρατού, εκεί δεν έχει αναγνωρίσει ότι είναι Εβραίο. Και μάλιστα συζητώντα με του πολίτε μου, κάθονται να μου λέγανε ότι εδώ στην πόλη μα δεν είναι εξαίρεση ο Εβραίο και ο Εβραίο, ο Ιθίδα, και τότε μου δημιούργησε και μια αίσθηση περιεχομένου των Κοζενικών. Ζώντα στην Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια, ερχόμενο σε αυτή την κοινότητά σα με του ανθρώπου στην ιστορία, κατάλαβα ότι αν δεν υπήρχε η κοινότητα να πει στο ίδιο σχεδόν, μου ίσω να είναι μια καλύτερη επιτυχία. Ευχαριστώ. Το πιο γνωστό από τα οποία, αλλά όχι το μοναδικό,
ήταν ο εμβρισμός του συνοικισμού Κάμπερ. Οι απομονωμένοι εβραϊκοί συνοικισμοί έζησαν μέρες τρόμου, εκατοντάδες νέοι άστιγοι συστορεύτηκαν. Παρά την άμεση ίδρυση του νέου Κάμπερ, ακόμα και το 1939, ένας αριθμός οικογενειών κατοικούσε μέσα σε συναγωγές και διατρεφόταν από την κοινότητα. Ο τοπικός αντισημιτικός τύπος εκδηλωνόταν απροκάλυπτα εναντίον των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, συχνά με απειλητικούς πρωτοσέλιδους τύπους. Είναι χαρακτηριστική η διαμαρτυρία που απίθυνε η κοινότητα προς τον Πρωθυπουργό της χώρας Γιώργο Καβαντάρη και τους αρμόδιους υπουργούς για τη δημοσίευση του ψευδεπίγραφου βιβλίου Ισοφίτσιον το Φεβρουάριο του 1924. Το γεγονός ότι το Κεντρικό Ισραηλινικό Συμβούλιο Ελλάδος υποχρεώθηκε τον Οκτώβριο του 2012 να διαμαρτυρηθεί ακριβώς για την ανάγνωση αποσπάσματος του Λίβερου αυτού μέσα στην Βουλή των Ελλήνων, καθιστά τη σημερινή εκδήλωση ιδιαίτερα επίκαιρη και της δίνει το ουσιαστικό νόημά της. Εκτός από τον ανοιχτό αντισημιτισμό, η κοινότητα, σαν νομικό πρόσωπο, αλλά και κάθε ένας υπήκοος με εβραϊκό θρήσκευμα που ζούσε στη Θεσσαλονίκη, έπρεπε να αντιμετωπίσει και τον καλυμμένο, αλλά όχι λιγότερο επικίνδυνο, αντισημιτισμό ορισμένων στελεχών των κυβερνητικών υπηρεσιών. Ένα μόνο παράδειγμα είναι το συλλογικό διάβημα όλων των Εβραίων βουλευτών και γερουσιαστών που έγινε το 1934 στον Πρωθυπουργό Παναγή Τσαρδάρη για την απομάκρυνση ενός τελέχους, το οποίο διατηρήθηκε στη θέση του παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες από το 1923 και εξακολούθησε να διατηρείται και μετά τις διαμαρτυρίες. Θέματα ευρύτερα γνωστά όπως της Αγίας του Σαββάτου και της Κυριακής, καθώς και το ζήτημα της μερικής απαλωτρίωσης του μεγάλου εβραϊκού νεκροταφείου, εντάσσονται μέσα στο τοπίο αυτό. Από τους ίδιους αντισημιτικούς κύκλους εκπορεύτηκαν οι συνεργάτες και συνεργοί των Ναζί στο έργο του ολοκαυτώματος. Το ολοκαύτωμα εξαφάνισε 56.000 Εβραίους, Έλληνες, Θεσσαλονικής, τις συναγωγές τους, τα παλιά βιβλία και κοινήδια τους, 40 κοινωνικές, αθλητικές και πολιτιστικές οργανώσεις, μαζί και 3.000 εβραϊκής ιδιοκτησίας επιχειρήσεις. Εξαφάνισε 10.000 Θεσσαλονικείς που υπηρέτησαν ως στρατιώτες στο Αμερικό μέτωπο, από τους οποίους 3.000 γύρισαν τραυματίες, ενώ 500 δεν γύρισαν ποτέ. Αυτοί μεταφέρθηκαν για να εξοδοθούν στο χάος της. Μερικές φορές η ιστορία γίνεται κουραστική, αλλά και οι άνθρωποι χωρίς ιστορική γνώση γίνονται επικίνδυνοι. Δεν μιλούμε για τον Μεσοπόλεμο και το Ολοκαύτωμα μόνο για να διατηρήσουμε τη μνήμη των Εβραίων μαρτύρων. Μιλάμε και γιατί σήμερα ο εκορατισμός διωγγώνεται. Διωγγώνεται επίσης η αντίληψη ότι η άσκηση βίας επιλύει προβλήματα. Διωγγώνεται η συνωμοσιολογία, η απόδοση των ευθυνών σε δίθεν κρυφά κέντρα εξουσίας και οι αναλύσεις που καταλήγουν σε αντισημιτικές κορώνες. Γι' αυτό η σημερινή εκδήλωση είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Εκφράζουμε και πάλι τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά μας για την διοργάνωση της. Thank you to all the esteemed guests who are here, and especially
ο Άντζελ Τζορτσίρ, ο οποίος είναι ρέκτορας του Πολυτεχνείου της Χάρκα και ειδικός για την πρωτεϊκή ιστορία στο Μουσείο του Νομοκρατώματος, το θέμα που είναι το Νομοκρατώμα των Ευρωπαίων της Θεσσαλονίκης. Σε ό,τι αφορά την ευκαιρία, δεν μπορούσα να της κάνω αυτό ότι έχω καταγράψει και εμείς στα δοκιμαντέ της σειράς ο αιώνας της Θεσσαλονίκης, στις αρχικές μαρτυρίες, δοκουμέντα και υλικό στη διάρκεια του εκδοτικού του μέλλοντο, στην σημερινή παρουσίαση θεμάτων που αφορούν την ευρωπαϊκή κοινότητα, μια κοινότητα η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για την ζωντανή κοινωνική και πολιτισμική φυσιογνωμία τη Θεσσαλονίκη. Επίση, το χαράκι του ιστορικού και πολιτικού. Επιστήμονε, έχουν επιχειρηματίε διανομέ για αυξά έντονο το ρήμα του στου δείχνε τη Θεσσαλονίκη. Μέχρι το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Δηλαδή, από τη μια η πολιτική ζωή και συμπεριφορά αυτών των πληθυσμών επηρεάζεται από εσωτερικές διεργασίες, από κουλτούρες, ταυτότητες, προβληματισμούς, διεργασίες, συμφέροντα που υπάρχουν στην κοινότητα και που προϋπάρχουν του εθνικού κράτους και που προϋπάρχουν, ας το πούμε έτσι, του εθνικού πλαισίου και σε μεγάλο βαθμό διαμορφώνουν σχέσεις μέσα σε αυτές τις κοινότητες και από την άλλη υπάρχει αυτό που έρχεται από τα έξω, έρχεται από το κέντρο, έρχεται από το εθνικό κράτος και στη δική μας περίπτωση δεν είναι τίποτα άλλο από τις πολιτικές διεργασίες στην Αθήνα που φτάνουν και στη Θεσσαλονίκη φυσικά με έναν ιδιαίτερο τρόπο σε αυτά τα χρόνια από το 1912 και μετά. Αν θα έπρεπε να το πω πιο συγκεκριμένα ακόμη, ουσιαστικά οι εβραϊκοί πληθυσμοί της πόλης κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήματα που αφορούσαν ειδικά από το 1915 και μετά το μεγάλο κεντρικό ζήτημα, τη μεγάλη κεντρική αντίθεση στο ελληνικό βασίλειο, στο ελληνικό κράτος, που ήταν ο εθνικός διχασμός, η σύγκρουση ανάμεσα στους βενιζελικούς και τους ανεβενιζελικούς, σύγκρουση η οποία διαμόρφωσε το πλαίσιο σε όλη αυτή την περίοδο και το διαμόρφωσε με έναν δραματικό τρόπο. Σε αυτό λοιπόν το δραματικό περιβάλλον, το δραματικό πολιτικό περιβάλλον, που έρχεται ταυτόχρονα να πλαισιωθεί από την μεγάλη τραγωδία του 1922, οι εβραϊκοί πληθυσμοί της Θεσσαλονίκης θα πληρώσουν μαζί με όλη την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία τα κοινά προβλήματα, αλλά και τα δικά τους ιδιαίτερα προβλήματα, τα προβλήματα μιας μειονότητας μέσα σε ένα εθνικό κράτος. Όπως θα ξέρετε οι περισσότεροι σε αυτή την αίθουσα, όταν εισήλθε ο ελληνικός στρατός στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ζούσαν περίπου 61-62.000 Εβραίοι, τουλάχιστον σύμφωνα με την απογραφή που διαθέτουν. Δηλαδή, λιγότερο από το 40% της πόλης, 39%, για να έρθουν από πίσω τους ως δεύτερη πληθυσμιακή ομάδα, τους μουσουλμάνους, οι οποίοι ήταν περίπου 45.000 και αποτελούσαν το 29% αυτής της πόλης. Τρίτη πληθυσμιακή ομάδα, οι χριστιανοί Έλληνες, λίγο λιγότεροι αυτοί από 40.000, κάτι κοντά στο 25%. Αυτές ήταν περίπου οι τρεις μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες σε αυτή την πόλη, σε αυτόν τον καιρό της ένταξης της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ξεκινώντας από το εσωτερικό της κοινότητας, να αντιληφθούμε, είναι γνωστό, υπάρχει μια άφωνη βιβλιογραφία εδώ που να σας ταλαιπωρήσω σήμερα με αυτή, η οποία αναφέρεται στο ότι η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης, ο εβραϊκός πληθυσμός της πόλης, ήταν χοντρικά, πολιτικά και πολιτισμικά και σε κάποιο βαθμό και ταξικά, θα μπορούσε να προσθέσει κανείς, χωρισμένο σε τρεις μεγάλες πολιτικές, πολιτισμικές οικογένειες, σε τρία μεγάλα ρεύματα, τα οποία διαιρούσαν την κοινότητα. Το πρώτο ρεύμα ήταν οι σιωνιστές. Το πρώτο και μεγαλύτερο ρεύμα που σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που διαθέτουμε από την εκλογική συμπεριφορά των Εβραίων της Θεσσαλονίκης κινιόταν σταθερά σε ποσοστά άνω του 30-35% και σύμφωνα με την τελευταία εκλογικά στοιχεία που είχε μέσα από 32 που διαθέτουμε, την αναλογικά στοιχεία, οι σιωνιστές αποτελούσαν λίγο περισσότερο από το 50% της εβραϊκής κοινότητας. Ουσιαστικά, οι σιωνιστές υποστήριζαν τη σιωνιστική ιδεολογία, την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και σε ό,τι αφορούσε την δική του στάση, τη δική του ζωή, αυτό που τους ενδιαφέρεται κυρίως και πάνω σε αυτό ουσιαστικά συμβαθούνταν ήταν η ανάπτυξη της εβραϊκής γλώσσας των εβραϊκών γραμμάτων και γενικότερα η σωματική διάβαση της δημοραίας, όπως ήταν η αναφορά μιας εφημερίδας της εποχής. Θυμίζω σε αυτό ότι η Μακαβή, η ομάδα της πόλης, ήταν ένα πραγματικά σημείο αναφοράς αυτής της σιωνιστικής, ας το πούμε, του σιωνιστικού ρεύματος της σιωνιστικής ταυτότητας. Η δεύτερη μεγάλη ομάδα που έγινε πάρα πολύ γνωστή στην πόλη μας τα χρόνια της μεταπολίτευσης όταν αρκετοί ιστορικοί, ο Μοσχόφ, ο Λιάκος και άλλοι γράψαν για αυτή,
ήταν βεβαίως οι σοσιαλιστές και αν θέλουμε να το προσδιορίσουμε ακόμη περισσότερο, ήταν γνωστοί ως Εργατική Σοσιαλιστική Ομοσπονδία ή ακόμη πιο γνωστοί ως Φεδερασιόν, που στην ηγεσία της είχε ένα πρόσωπο πραγματικά σημείο αναφοράς πια στην ιστορία του σοσιαλισμού στη χώρα μας, που είναι ο Αβραάμ Μπερνάρδο. Όπως είναι γνωστό, η Φεδερασιόν, η Εργατική Σοσιαλιστική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το 1909, λειτουργήσε περισσότερο ως ένας συνδικαλιστικός συντονιστής, ας το πούμε έτσι, παρά μια αμυγή, δεν ήταν τόσο αμυγής πολιτική οργάνωση, αμυγός πολιτική οργάνωση, και ουσιαστικά έδρασε και δικτυώθηκε κυρίως στα εργατικά συνδικάτα της πόλης. Κοντρικά σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε, η Φεδερασιόν έλεγχε περίπου 15 συνδικάτα με 4.000-5.000 μέλη στο σύνολό τους, καθόλου ασήμαντη αριθμή για τα μεγέθη της πόλης στην εποχή. Σημαντικά συνδικάτα για την εποχή, οι καρνεράτες, στην νηματική, την εμπορευάλη, στην πυροδρομική, αποτέλεσε όλος αυτός ο χώρος, αν θέλετε, τη βάση για την ανάπτυξη αυτής της τάθησης σε ένα μεγάλο κομμάτι της συλλογικής μνήμης στην πόλη και της σύνδεσης ανάμεσα στην αριστερά και στους ευαίους της πόλης. Στοιχείο αληθές, καθότι τα ποσοστά τα οποία συγκέντρωνε η Φεδερασιόν και εξέταζε η Φεδερασιόν μέσα στην ευρωπαϊκή κοινότητα την εποχή εκείνη, υπερέβαιναν πάρα πολύ τα ποσοστά που η αριστερά είχε στο υπόλοιπο της χώρας. Κοντρικά δηλαδή, η Φεδερασιόν και η αριστερά ήταν η δεύτερη δύναμη μέσα στην ευρωπαϊκή κοινότητα, με ποσοστά που μένουν από το 25 έως το 30%. Αναφερόμενος πάλι σε αυτές τις εκλογές του 1932, το ποσοστό που κατέγραψε η αριστερά σε εκείνες τις εκλογές είναι 28%. Ένα ποσοστό πολύ μεγάλο. Η τρίτη τάση στην ευρωπαϊκή κοινότητα, το τρίτο ρεύμα σκέψης, αντιδράσεις και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, και κάπως έτσι πρέπει να το δούμε όλα αυτά τα ρεύματα τα οποία περιγράφω, δηλαδή δεν αποτελούν, ας το πούμε έτσι, στενά συγκροτημένες δομές δράσης της σκέψης, είναι πολύ περισσότερο δίκτυα συμπεριφορών και δράσεων και ταυτόχρονα αναστροφή σκέψης και κάποια σχέδια για το μέλλον. Η τρίτη τάση λοιπόν, το τρίτο ρεύμα στην ευρωπαϊκή κοινότητα, είναι αυτό που από κάποιους περιγράφει ως φιλελεύθερη τάση, την προπαθή τάση, είναι η τάση γύρω από την ενός Ισραηλική Μιγρασέρ, δηλαδή αυτό που θα έλεγε κανείς ο δυτικός εξυγχρονισμός ή ο δυτικός φιλελευθερισμός. Η αλλιώς είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένη με την έννοια της εκπαίδευσης, με την έννοια των ατομικών δικαιωμάτων βεβαίως, με φιλελεύθερους τρόπους που σχετίζονται με ό,τι θέλει ο δυτικός πολιτισμός την εποχή εκείνη. Η αλλιώς είναι η τρίτη δύναμη, η φιλελεύθερη είναι η τρίτη δύναμη, είναι η λιγότερο ισχυρή από τα τρία ρεύματα, εξέταζαν περίπου ένα 20% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Σε αυτά τα τρία ρεύματα, βέβαια, και στο σύνολο των μεγέθων της πόλης, στην πραγματικότητα υπάρχουν μερικά γεγονότα τα οποία σημάδευσαν, ανεξαρτήτως τάσεων ρευμάτων, τρόπου σκέψης, σημάδευσαν όλους τους Εβραίους ανεξαρτήτως, περισσότερο ή λιγότερο τον καθένα ατομικά. Το πρώτο γεγονός που αναφέρθηκε η πυρκαγιά του 1917, η καταστροφή ουσιαστικά της οικονομικής και κοινωνικής παρουσίας του ευρωπαϊκού πληθυσμού του κέντρου της πόλης. Έτσι, αυτό το κομμάτι του πληθυσμού, αυτή του κέντρου που ήταν ευρωκρατούμενο όπως το γράφει και ο Λέων Μονάς του βιβλίου και έτσι ήταν, αποτελούνταν περίπου από 52.000 ανθρώπους που έμειναν άστεγοι την εποχή της πυρκαγιάς. Αυτό είναι το ένα μεγάλο γεγονός. Το γεγονός όμως που πολύ περισσότερο στο πολιτικό επίπεδο σημάδευσε τις σχέσεις της κοινότητας με το κέντρο δεν είναι αυτό. Αλλά είναι η επιλογή του 1915 και η επιλογή της εβραϊκής κοινότητας να καταψηφίσει, να μην υποστηρίξει τους βενεζελικούς υποψηφίους, αντίθετα να υποστηρίξει την ενωμένη αντιπολίτευση, τους αντιβενεζελικούς δηλαδή του Γούναρη, πράγμα
την εξελική δεν θα το ξεχάσουμε. Και όχι απλώ δεν θα το ξεχάσουμε, αλλά θα το θυμούνται για καιρό, θα το θυμούνται αρκετά συχνά με έναν διαφορετικό τρόπο, θα το θυμούνται γιατί ήταν η μόνη πόλη που χάσανε σε αυτέ τι εκλογέ και σε αυτή την πόλη το αποδώσαν, αυτή τη μήτρα την αποδώσαν στην Εβραϊκή Ψήφο. Αποτέλεσμα αυτή τη υπόθεση των εκλογών 1915 είναι βεβαίω η δημιουργία των ξεχωριστών εκλογικών καταγγελών που άρχισε μερικά χρόνια αργότερα. Η ξεχωριστή εκλογική κατάλογη και ουσιαστικά η γετοποίηση, η πολιτική γετοποίηση τη Εβραϊκή Κοινότητα αποτέλεσε ένα από τα μεγάλα ζητήματα για τα οποία η Εβραϊκή Κοινότητα, ο Εβραϊκό Πολιτισμό τη πόλη διαμαρτυρόταν για χρόνια. Και χρειάστηκε να περάσουν προσωπικά περίπου 10 χρόνια, δηλαδή να φτάσουν το 1933, λίγο πριν την άφηξη των ερχομών τη δικτατορία τη 4 Αυγούστου, για να καταληφθεί και μάλιστα να καταληφθεί εξαιτία μια, α το πούμε έτσι, τελείω άσχετη θα έλεγε κανεί προσπάθεια ενό δημοσίου του λαϊκού κόμματο, αλλά πα περιπτώσει για να μην κάνουμε σε το μέρο τη ουσία και μια ότι χρειάστηκε να περάσουν το πολιτικό απαραχάρι που μπορεί κανείς να το πει σε ό,τι αφορά το θέμα των ξεχωριστών εκλογικών καταγγελών. Βέβαια, το άλλο μεγάλο θέμα είναι να αφορά τον κύριο Δαβίδη Σαπιέ, ήταν το θέμα τη υποχρεωτική αλλαγή τη Κυριακή, ένα θέμα που απασχόλησε κατά κόρον του Εβραίου εμπόρου αυτή τη πόλη, οι οποίοι θύθηκαν από τον αναγνωρισμό, μπορεί να το πει κανεί, θέμα για την υποχρεωτική αλλαγή τη Κυριακή. Ένα θέμα που προωθήθηκε κυρίω από χριστιανού εμπόρου και οι συνέπειε για του εμπόρου του κόσμου ήταν εξαιρετικά σημαντικέ. Αν θέλουμε τώρα να τα δούμε όλα αυτά στη σχέση με το κέντρο, ουσιαστικά το ερώτημα για την εβραϊκή κοινότητα ήταν αφομοίωση ή όχι στο νέο κράτο. Αυτό ήταν το ερώτημα και αυτό το ερώτημα είναι το κεντρικό στοιχείο που θέλει να δει κανεί όταν θέλει να αντιμετωπίσει το ζήτημα τη πολιτική συμμετοχή και συμπεριφορά των ευρώων αυτή τη πόλη. Αφομοίωση όχι στο νέο κράτο, λοιπόν στο εθνικό ελληνικό. Είναι προφανέ όταν βλέπουμε το τέλο αυτή τη ιστορία και λέω τέλο του 1936 σε ό,τι με αφορά, οι συστηματικέ προσπάθειε τόσο του Ελευθερίου Βενιζέλου όσο και του υπόλοιπου καθιερωμένου πολιτικού συστήματο να αφομοιωθεί ή έστω να ενσωματωθεί η εκλογική κοινότητα απέτυχε απολύτως. Τρεις λόγοι εντοπίζονται και είναι στο κέντρο αυτής της ερμηνείας για αυτήν την αποτυχία. Το πρώτο σχετίζεται με την ανάπτυξη αυτού που ξέρουμε ως συνοριστικού κινήματος, δηλαδή με την ισχυροποίηση όλων των στοιχείων που αφορούσε την εβραϊκή ταυτότητα, δηλαδή στα θέματα της γλώσσας, στα θέματα της κουλτούρας, στα θέματα του πολιτισμού και την ενίσχυση. Το δεύτερο ήταν η υπομίσθηση που παρουσία τη Φεδερασιόν από μια δηλαδή τελείω διαφορετική διεθνιστική αφιλεγγύη, κατέληγε όμως στο ίδιο, αν μπορώ να το πω, αποτέλεσμα κατά κάποιο τρόπο που ήταν η εξαιρετικά μεγάλη καχυποψία έναντι του ελληνικού εθνικού. Ήταν προφανές ότι οποιαδήποτε διαδικασία εθνική αφομοίωση, εθνική ενσωμάτωση των εβραϊκών πληθυσμών θα υπονόμευε την επιτυχία του διεθνού εργατικού κινήματο όπω τότε οι σοσιαλιστέ, δηλαδή στι αρχέ τη δεκαετία του 10 και του 20, φανταζόταν τον νέο κόσμο. Ο τρίτο παράγοντα, εξαιρετικά σημαντικό και αυτό, ήταν βεβαίω η άφηξη ενό μεγάλου κύματο καινούριου πληθυσμού που έχει να κάνει με του πρόσφυγε τη Μικρά Ασία και των άλλων περιοχών του Κόγκου, όπου βεβαίως αυτό έρχεται να ανατρέψει μαζί με την αναλλαγή των πληθυσμών απολύτως τις νέες πληθυσμικές ανάγκες. Πέρα όμως από όλους αυτούς τους παράγοντες, ιδιαίτερως συζητημένοι και οι τρεις, ένα κεντρικό στοιχείο το οποίο απέτρεψε διαδικασίες έντασης της εβραϊκής κοινότητας μέσα στο ελληνικό κράτος είναι ο αντισημιτισμός. Ο αντισημιτισμός που είχε τα μαζών των πληθυσμών των τοπικών.
Πρέπει εδώ να σημειωθεί βέβαια ότι ούτε ο Βενιζέλος προσωπικά, ούτε το κόμμα του Ελευθέρων σε επίσημο επίπεδο συνδεόταν με τον αντισημιτισμό. Παρ' όλα αυτά, ο αντισημιτισμός βρήκε μεγάλη αίτηση σε τμήματα, σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού αυτής της πόλης και ιδιαίτερα το προσφύγιο. Το 1926, για να δώσω δύο γρήγορα παραδείγματα από αυτού και να μην σας κουράζω, το 1926 η Εθνική Μακεδονική Οργάνωση, που αποτελούνταν κυρίως από Έλληνες μικρέμπορους, εμφανίστηκε στην πόλη και ζήτησε να γίνει βοηγωτά στα εργαλεία μαγαζιά ως διαμαρτυρία, γιατί δείχνει, εν πάση περιπτώσει, η ψήφος των Εβραίων προς το Κομμουνιστικό Κόμμα απειλούσε τον Εθνικό Κορμό και την Εθνική Συνοχή της χώρας. Λίγο αργότερα, το 1927, ιδρύθηκε και είναι αναφορά, είναι πολύ γνωστή, η Οργάνωση Εθνική Ένωση Ελλάς, διαβόλου του ΕΕ, η οποία στηρίχθηκε κυρίως κοινωνικά από πρόσφυγες και συνεργάστηκε και έγινε ανοιχτή από σημαντικούς παράγοντες του Βενιζελικού Κόμματος και των Βενιζελικών στην πόλη Θεσσαλονίκης. Βενιζελικούς παράγοντες που έφταναν μέχρι τις κορυφές της τοπικής ελίτς σε εκείνο το επίπεδο και επειδή εντάξει, δεν πειράζει, δεν είναι τα πράγματα το όνομά τους. Συνολικά μιλάω, φτάσαμε να μιλάω πραγματικά. Και τελικό ρόλο λοιπόν εκείνη την εποχή έπαιξε η Εθνική Μακεδονία και οι άνθρωποι της γύρω από αυτήν την υπόθεση δηλαδή των τριέψεων. Είναι ενδιαφέρον, το έχω ξαναπεί, έχει ξαναεκτεθεί, δεν το έχω πει εγώ για πρώτη φορά, ότι το αντισημιτικό κλίμα θα φτάσει μέχρι το 1936 και ένας άνθρωπος που μας εκπλήσει προς αυτό, μεταξάσεις, μετά από το μεταξάσεις, είναι αυτός που φέρει μια αλλαγή προς το καλύτερο ως προς αυτό το θέμα και μόνο, το λέω για να μην το αξιδικώ, ως προς αυτό το θέμα, δηλαδή την ζωή των Εβραίων αυτής της πόλης. Μάλιστα, επειδή είναι ένα θέμα που αναγκαιρούς γεννάει στις διοικησίες, βέβαια ένα απόσπασμα στο οποίο αναφέρεται η προπαίδευση του Ντάνικα στο λίμα της Θεσσαλονίκης, όπου υπογράφει ακριβώς λέει το κείμενο ότι η δικτατορία του Μεταξά έφερε μια αλλαγή προς το καλύτερο στις ζωές των Αθηναίων της Θεσσαλονίκης και μάλιστα εκτός του ότι τέθηκαν εκτός νόμου τα 3Ε, απαγορεύτηκαν τα αντισημιτικά σχόλια στον τύπο. Συμπερασματικά, και κλείνω λίγο να μην σας κούραζα πάρα πολύ, η πολιτική ζωή της εβραϊκής κοινότητας στην πόλη μας στα χρόνια από το 1912 και μετά διαμορφώθηκε μέσα από την βασική αντιπαράθεση στο εσωτερικό της για το ποια θα έπρεπε να είναι η στάση της έναν του ελληνικού έθνους κράτους. Απέναντι στη διαίρεση του εθνικού διχασμού και στη διαμάχη μεταξύ βενιζελικών και αντιβενιζελικών, η εβραϊκή κοινότητα παρέμεινε θεμελιωδώς αντιβενιζελική, ιδιαίτερα από τα μέσα της δεκαετίας του 20 και έπειτα. Μάλιστα, μπορεί να υποθεί πως η σύγκρουση ανάμεσα στον βενιζελισμό και τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης υπήρξε η πιο σημαντική και πιο εκρηκτική διαίρεση που ενέπνευσε μια εθνική μειονότητα την περίοδο εκείνη στη χώρα. Δυστυχώς, δεν είμαστε σε θέση να περιγράψουμε την εξέλιξη της πολιτικής συμπεριφοράς αυτής της κοινότητας στη συνέχεια. Όπως γνωρίζετε, η ναζιστική βαρβαρότητα, για την οποία θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά σήμερα, η ναζιστική βαρβαρότητα του Ολοκαυτώματος έθεσε ένα ουσιαστικό τέλος στη σημαντική παρουσία αυτής της κοινότητας στην πόλη μας. Εδώ τελειώνει η δική μου συνεισφορά αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Gracias.
κ. Σάντερος Βατσίεφ είναι μέχρι το Πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Χαϊκά, γενικώς σε θέματα μεταγενικής ιστορίας του Μουσείου του Καθόλου. Το θέμα που είναι το άγνωστο, το κάθε μόνο μέρο τη Θεσσαλονίκη. Έχει το λόγο. Γεια σα. The Jews in Thessaloniki were targeted.
And then due to the presence will lead to a decision like GIS too. As a degree of communication and activities will encourage and appeal ironically without this presence of the Jewish newspaper, certainly the sort of printing of the anti-Semitic mayor body. On April 15, 1941, the chief rabbi Sikovic was arrested in the same old affair of the Jewish council, which was replaced by another one constituted by Jews. Only a few months later, in June, in Thessaloniki arrived a team of the so-called Special Task Force, generally known as the Rosenberg Commando. It was called after the Nazi ideologist Alfred Rosenberg. And then by a few specialists in right studies from the Institute for the Study of the Jewish Question in Frankfurt, its members began confiscating Jewish libraries of any kind. Communal, rabbinical, school, and private book collections, as well as manuscripts for liturgical art, were signed, systematically cataloged, and sent to this institute in Germany, in Frankfurt. After the war, part of the looted Jewish archives was signed a second time, this time by the Red Army. Some years ago, they were discovered in the KGB Special Archives in Moscow, and copies of them brought to Israel to the project of the University of Tel Aviv. With the opening of more and more archives from the former Soviet Union, we hope that additional parts of these archives and confiscated Jewish libraries in the Thessaloniki will be discovered and made acceptable for the public. The Rosenberg Commando also prepared lists of prominent Jews and of all the Jewish properties, the properties of the community. But we can say that after the summer of 1942, systematic anti-Jewish leaders were not enforced in full. The Germans even released the members of the community council arrested in April 1941, and Rorikovic returned from Vienna, where he was held after that. However, there were many cases of individual harassment of Jews. They were occasionally beaten or terrorized, and rabbis were humiliated in public. Soon the Jews were already forbidden from entering restaurants and cafes. But the worst for the community was yet to come. In summer of 1942, the persecution of Jews began to accelerate. On July 11, all Jewish men between 18 and 45 years old, about 9,000 altogether, were ordered to gather in the pier at Reyes to be registered for forced labor. Assembled for hours, for long hours in the summer heat, the men were humiliated by being forced to perform physical exercises until water exhaustion. Some of them were savagely beaten, and some even died before the eyes of the Germans or the recruiters. After completing the registration, about 7,000 of these men were to be conscripted for forced labor in various parts of Greece. The Jewish community of Thessaloniki was to ransom them, but unsuccessfully, and the men were sent to do the forced labor. They were also used for building roads, barricades, lived and worked in extremely harsh conditions, and many of them died of exhaustion, beating for different diseases. The end of 1942 brought a new disaster to the community. The century salt Jewish cemetery, which occupied a very large area and included more than 500,000 tons, was for decades an issue of controversy between the community and the local Greek authorities. After the Great Fire of 1970, this area has been included in the plan for building new city center. The community, under the leadership of the chief rabbi Sikovic, had to give up the cemetery. The same month started the demolition as part of the municipality's project to rebuild the city's landscape. This was a very hard blow to the community, a real hard blow to the community because I don't know how, but you know that for the Jewish faith, it's unacceptable. And the Jewish religion not allowed to mention removing the past of the past. The insulting treatment to the religion, to the Jewish community, continued also by removing and using the atonement
And I still remember a few years ago when I was at this university, at Aristotle University, and was walking through the same campus. One could still see a few small parts of the tombstone from the Jewish cemetery, which once covered an area of more than 30 hectares. And even on a few occasions, I used to ask Greek students, I was just curious, how much do they know about the history of the cemetery and its destruction? And for my surprise, only a few of them really knew the story. And it's a bit historic, and please correct me at the end if I'm wrong, but I feel that there is still not a single black mentioning the destruction of the cemetery, and it should be there, I think. All the Germans entered the meeting in 1941. They did not implement the full anti-Jewish regulation for more than a year and a half. It was only in the beginning of 1943 that a citizen of Adolf Eichmann, Rita Wittgenstein, and another SS officer, Alois Brunner, arrived to the city with a small team of SS men in order to pave the way for the deportation of the Jews. In February 1942, these two men, with the chain and Buddha, initiated the anti-Jewish leaders that had been seen already in other states in Eastern Europe. On February 8, 1942, Rabbi C. Collins was handed an order signed by Max Melton, already 2 days before that, and which in fact introduced in Greece and in Thessaloniki the new red racial laws for the Jews. From this day, all Jews aged 5 years and over were allowed to wear the chest distinguishing yellow star bay we call the hat. All Jewish shops should be marked as such, and the Jews should concentrate and live in the city areas in the city. In fact, the whole Jewish population of the city was concentrated in 3 ghettos: the Baron Kirsch, the Harry and the 151 Gulen. Very short time, almost 6,000 families, with families, had to leave their homes, hand the keys over to the Germans, and seek accommodation in one of these 3 areas, the ghettos. In the beginning, the Germans allowed the Jews to go out to the ghetto and to work, but very soon they were forbidden to do that. And in this way, the Jews actually lost their livelihood because the shops and the storage they owned, and the businesses that they had, were all located outside the areas of the ghettos. And of course, this led to the destruction of the trade and economic life of the whole city, and the Jews were still a very important in the city. They were strictly forbidden, of course, to carry any other valuables or other paper money. All these things, they had to be called to the ghetto offices before they did. The journey of this first trip of Poland lasted 5 days in the long barracks. Out of 2,800 people in the train, 2,191 were gassed immediately on arrival in the camps. And this was the beginning of the end of the very strong community, the mother of Israel. In the next 3 days, the new train loaded with an average of 2,000 Slovenian Jews headed over towards the same destination, Auschwitz-Birkenau. 18 more transfers left the city by mid-August 1942. Approximately 44,000 Jews were deported from the Polish transit camp in Thessaloniki, and more than 2,000 Jews from surrounding communities were also deported, bringing the total number to more than 46,000. The journey was transferred to sometimes more than a week, and several Jews died during each one of them. The gardens were overcrowded, and certainly the Germans had left only 2 buckets, one for water, one to get water. That's more tradition. And the fame of those who arrived in the Auschwitz is well known to all of us. After the selection process, the majority of the Jews from this community were immediately sent to the gas chambers and burned in the crematorium. Only about 11,000 were selected for forced labor or medical experience. From all these less than 2,000
5 kilogram only after the meeting. Between the last Jews being deported from Thessaloniki were the members of the Jewish Council and the families, who was sent to bury the arson in August 2023. The same charter included also a small number of French nationals, who were later released with the help of the Spanish government. Besides the Jews with Spanish citizenship, all those with Italian ones were directly protected against the German anti-Semitic measures and deportations. During the German occasion in Thessaloniki, the Italian Council of the City, the more steroid club of Jewish Italian government, said that with these documents they could go to the Italian occupation zone, which was relatively more safe at the moment. There were several factors now that contributed to the extremely low number of survivors among Jews from Thessaloniki in comparison with Athens and other towns in settlements at the moment. And first, there is the fact that Thessaloniki was under direct German occupation, while most of the other Jewish communities were in the Italian occupation zone until September 1943. During the period of a few months between the deportation and Thessaloniki and the population defeated in September, the information about the happening in Thessaloniki and the deportation had reached the Jews in the rest of the country and gave them time to escape, to hide, or to join the partisans. In Thessaloniki, it was much more difficult for the Jews to flee, and it was actually a very risky mission. The community was very big and highly concentrated in central areas of the city, making it an organized escape actually impossible. The majority of the Jews still had Latinos and their mother tongue, and many of them, especially the older elderly people, they spoke Greek with a very heavy and signature accent. Those who had a chance to flee actually were usually young and single Jews who had a very good command in the Greek language, and also many Greek friends. Unfortunately, in many cases, a strong ties to the Jewish family prevented these people from fleeing. When I asked the question why in different places there was a different number of Jews who managed to escape the deportation of Auschwitz, we have to consider also the reaction of the local Jewish leadership, both religious and secular, in many cases. And given an example with Athens, where the chief rabbi did not provide the German authorities with the list of community members and even fled the Italian matters. On the other hand, while authorities in Thessaloniki not only did they provide such a list, but also tried to reassure the city Jews and deny the rumors of deportations. And it's possible probably that this different approach contributed to the different behavior of the Jews in Athens and Thessaloniki. And even when the deportations started, it seemed that the Jews in Thessaloniki believed that they were going to follow the travel to reset and to work. There were also some factors that contributed to the fact that from all people, Jews from Thessaloniki, deported to Auschwitz, only a handful of Jews survived to return to the city after the war. Since Greece was placed furthest away from the camp of Auschwitz, the Greek Jews had to travel longer distances to reach much longer than people from other countries, Jews from other countries. They had spent a long time in the overloaded cattle cars with not enough food, no water, unable to lie down for at least 5 days before arriving. For the Jews from the Italian occupation zone in the south, who were deported in 1944, the journey took even much longer. So when they had reached Auschwitz-Birkenau, most of the people were too weak even to walk or to stand on their feet during the selection process, and thus they were considered useless or unable to work, to do the work, to do the slave work they were brought for. The minority of Jews, the community who was selected to enter the camp, had to confront extremely difficult conditions inside. For about 2 years, they had to struggle with the harsh fact of Poland they were not used to. In addition, Greek Jews just didn't speak the so-called camp languages. It was Yiddish,
returned to Greece, and as he was also the attitude of the Greek side towards the Jew and during the war, and what were the reactions to their persecution and their deportations? This aspect is important because our world did not share. It took place specific political, social, and economic conditions, and was associated with the nationalities where it has took place. So here we need to consider the separate aspects of the problem. The attitude of official leaders and institutions, and this is their ordinary grief in the city of Thessaloniki. After the start of the deportations in March, some public figures like Archbishop Valentinos, for example, in Athens, protested against them. And even before March, some sectors of the Greek society Thessaloniki protested against the way the Jews were treated after the arrival of the Germans to the city. For example, Bishop Irenaeus instructed the clergy of the city to preach against or any sign of discrimination. Later, he repeated before Mark's men and to end the removal of the Jews from the city, but to no avail. Unfortunately, the attempts to approach the German authorities in Thessaloniki and to intervene on behalf of the Jews had no effect. The attempt of Rabbi Kores to achieve Greek Prime Minister's mediation for stopping the deportations actually only led to his imprisonment in the ghetto and then to his sending together with his family with the last transport to Berlin-Belsen. No further to the protests and deportation was the governor of Francis of Estimonides, who even provided the Germans with men to assist. On the other hand, on a lower level, some Jews found assistance from local Greeks who were warning them and urging them to flee or to hide. As a result, hundreds of them managed to escape the deportation by going to Athens, to different islands, and even to Turkey, to the TV or other places. And a number of them actually used false IDs that the police officers in the Thessaloniki that provide to the Jews. And many of us also have a business. To be honest though, we have to say that in Thessaloniki and like other places, the help of the locals to the Jews was limited. Part of the Greeks even collaborated with the Germans, and many profiteers used the situation to help themselves to Jewish goods and property. Actually, the deportation of the Jewish population of the city gave the opportunity to many people to grow rich by selling the property left behind. The difference in the behavior of the Greek population in the community and other places in Greece may be better understood the background of the Greek Jewish relations before the war. I don't want to go deeper now into this topic, but for years, and some people mentioned this and, before, but for years after the bombing was that the Jews of the city were still identified by the Greeks with the former Ottoman rule. There was also a conflict between the policy of colonization of Macedonia and the Jewish dominance in the Thessaloniki before the 1920s. And people like Simonides or Phila Epsilon Hapilis actually saw the removal of the Jews reaching the final loss of one such policy implemented this time by the Germans. To this, of course, we have to add the economic rivalry between the Jews and the refugees on the other hand, it's still important to notice that the number of Jews who found shelter in our total Christian families was not big because of the great risk the helpers of Kudet under German occupation. The penalty for hiding Jews was death. And it is not so surprising, therefore, that most of the Christians hesitated to help the children to their own friends. It also might be stated that they, as the Jews themselves, could probably not even imagine what in fact awaited the reporters from the city, where they were going and to what they were doing. And yet, a protest against the Germans really was possible. And we see that both in 1942 and 1943, there were a number of mass demonstrations and strikes against the laws of occupation, and workers and students. Other people went out of the streets, and the resistance against the policies of the Germans spread all over
must after the end of the war, the survivors from the Auschwitz during the campaign to return. And they were not there many nights. Some of the Jews referred to the memory of the United States or Palestine without returning to the cemetery, and others just followed them after a short period in the city. Those who remained had struggled for years for the restitution of their property under the law of Jewish property from Germany, 1946. The conclusion may say that still, so many years after, the general public is less aware of the Holocaust of the Greek Jew than it is with regard to the Jews except for all Eastern Europe, for example. And the fact remains that during World War II, Greece has suffered tremendously. Here the country Jewry experienced one real catastrophe. The vast majority of the Jews met their death during the Holocaust. And to the many victims who paid with their lives just because they were Jews. Εγώ μέσα είμαι. Όχι μέσα απλώς, να βοηθήσω. Δηλαδή, σε ό,τι είναι η διοργάνωση, αυτό το ίδιο μπορούμε να το κάνουμε πάνω. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Εντάξει. Αυτή είναι η ιστορία πλέον. Ναι, εντάξει, δεν έχουμε φορτί. Everything's okay? Yes. I received your great waiting for you. I will try to come tomorrow. It's 7? 7:30. 7:30. Okay. 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 I'll try to see you. There is nice. Ήρθα και το καθηγητή για σένα. Λέσχη. Α, είναι όψης. Όψης. Όπως είναι το μακεδονικό.
the March of the Lily, did Mary mention today she met someone in the Jewish community in the Persian language, the organ vibe, your presence in the March of the Lily. I think it's amazing, you know, what do everything. The memorial that we're in the university as well. That was a big Ευχαριστώ πολύ. Show. Okay.